So my name is Claire Hyland. Πολύ ευχαριστημένη λοιπόν, πολύ ικανοποιημένη. Το θεώρησε σαν ένα δώρο, πραγματικά πολύ μια ευχάριστη έκπληξη. Και εκείνο που ξεχωρίζει είναι η ελληνική φιλοξενία, το πώς τους υποδέχτηκαν όλοι πολύ θερμά και φυσικά ξεχωρίζει και τη γαστρονομία, την τοπική κουζίνα με τις συνταγές και νιώθει πολύ όμορφα που είναι μαζί μας. Καλησπέρα. My name is Rohan Smith. I work for the Irish Daily Star newspaper. And coming over here has been fantastic. It's my first time in Greece and we'll definitely be back many times, I hope. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα και σίγουρα θα ξανάρθει. Και ιδαπτικό τον εντυπωσίασε και το φυσικό τοπίο, το περιβάλλον, η ιστορία, τα αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα, αλλά και η σύγχρονη δημιουργία, οι βιοτεχνίες τυριού, μελιού, τα εινοποιεία μας, τα ηλιοτριβεία μας, όπου είχαν τη χαρά να τα επισκεφθούν, να δοκιμάσουν τα προϊόντα και να δουν και αυτή την πλευρά του νησιού μας, ότι πόσο αγνά προϊόντα έχουμε και πόσο είναι σημαντικό ότι προέρχονται από την Κοακή Γη. For granted. And the scenery has been exceptional. We were in Kefalos earlier and it was just beautiful over there as well. Represent the Irish Independent newspaper, and I'm a little older than my two younger colleagues. Ήταν έρωτας, λέει, με την πρώτη ματιά, και αν και είναι λίγο μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους συναδέλφους του και ίσως δεν θυμάται και καλά. Εκείνο όμως που του έχει αποτυπωθεί στη μνήμη του ξεκάθαρα και θα θυμάται είναι ότι οι κόοι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι, πολύ ζεστοί άνθρωποι, εκδηλωτικοί και τον κέρδισαν με την φιλοξενία. Hi, my name is Anne Mooney and I work. Ένας παράδεισος λοιπόν είναι η Κος, χάρη στην φιλικότητα, αυτή τη θερμή υποδοχή που έδειξαν οι κόοι και όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού που ασχολούνται εδώ στο νησί μας, είτε είναι από εδώ είτε δεν είναι. Και αυτό που τόνισε πραγματικά είναι αυτό που είναι και η απάντηση στην κρίση και στο μέλλον, ότι οι συνέργειες είναι αυτό που δίνει το κλειδί της επιτυχίας και της άρεσε πάρα πολύ αυτό, ότι οι ντόπιοι παραγωγοί συνεργάζονται, δίνουν την πρώτη ύλη στους παραγωγούς, στη μεταποίηση και έχουμε αυτά τα προϊόντα που είναι πια με ετικέτες και μπορούν να τα βρούνε παντού, από τα ράφια του σούπερ μάρκετ μέχρι τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Άρα αυτό δίνει και ένα ποιοτικό, έτσι αν θέλετε, χαρακτηριστικό στην κοινωνία μας για το πόσο αρμονικά συνεργαζόμαστε και πώς μπορεί να προοδεύσει έτσι ένας τόπος και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Κάτι το οποίο είναι ένα στοίχημα και για το Δήμο και για την περιφέρειά μας, γιατί όπως είδατε, αγαπητή μου Κλεοπάτρα, αγαπητοί τηλεθεατές, τις προηγούμενες μέρες ζήσαμε ένα τετραήμερο αφιερωμένο ακριβώς αυτό. Την τοπική οικονομία, τα τοπικά προϊόντα. Άρα δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν και την ηθική και την υλική στήριξή μας. Κυρία Νέλα, εκπρόσωπος του ΕΟΤ στο γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου, πείτε μας δύο λόγια για την επίσκεψη των Ιρλανδών δημοσιογράφων στον τόπο μας, οι οποίοι δήλωσαν πραγματικά ενθουσιασμένοι. Ωραία, σας ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ για την εξαιρετική συνεργασία από το γραφείο Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για την εξαιρετική συνεργασία και την προετοιμασία που έγινε από τον Δήμο ΚΟ για να οργανώσουμε από κοινού ένα τόσο ευχάριστο ταξίδι για τους 4 Ιρλανδούς δημοσιογράφους από σημαντικά μέσα ενημέρωσης. Η Ιρλανδική αγορά, όπως και η Βρετανική αγορά, είναι πολύ σημαντικές για όλους τους ελληνικούς προορισμούς. Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους όσους συνεργάστηκαν, τις επιχειρήσεις εδώ που πραγματικά δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό για να δείξουν αυτό που πραγματικά προσφέρουν στους επισκέπτες, αυθεντικές εμπειρίες, ποιότητα υπηρεσιών και ειλικρινά ελπίζουμε να έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα από αυτή την δράση που κάναμε από κοινού. Πολλές ευχαριστίες για την εξαιρετική συνεργασία. Χωρίς τους ανθρώπους, από οποιαδήποτε θέση, δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί ένα τόσο ωραίο αποτέλεσμα. Ωραία. Ευχαριστώ. Η σεζόν έχει ξεκινήσει και αυτό το press trip από την Ιρλανδία είναι το πρώτο που εγκαινιάζει ουσιαστικά αυτή την τουριστική σεζόν. Είναι, το διοργάνωσε ο ΕΟΤ, Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, και ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά, γιατί το συνόδευε και ένα στέλεχος του, η κυρία Αθηνά Νέλα. Και εδώ πραγματικά να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την προϊσταμένη, την κυρία Ελένη Σκαρβέλη, με την οποία μας συνδέει μια πολύ, έτσι, στενή φιλία και αγαστή συνεργασία
από τότε που ήταν και στην Ολλανδία. Αγαπάει πολύ την Κο, αγαπάει πολύ τα νησιά μας και το δείχνει με κάθε τρόπο και πραγματικά της ευχόμαστε να συνεχίσει να προσφέρει και να κάνει αυτή την πολύ καλή δουλειά για την Ελλάδα και τα νησιά μας, γιατί πραγματικά ξέρει και πιάνει τον παλμό του κάθε τόπου. Με το γραφείο μας έχει ξανασυνεργαστεί. Η Δώρα η Καλαϊζή, η συνεργάτη μας εδώ, το στέλεχός μας, το έμπειρο, κατορθώνει κάθε φορά και να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα εξαιρετικό, γεμάτο εμπειρίες, από άκρης άκρης όλο το νησί, δίνοντας έμφαση σε αυτό που είναι η ΚΟΣ. Και τον πολιτισμό με την ιστορία, αλλά και τη γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και τους παραγωγούς μας. Κάτι το οποίο πραγματικά αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όπως μας είπαν, τους εντυπωσίασε, τους άρεσε και σίγουρα θα έχουν στη φαρέτρα τους πολλά όπλα για να διεκδικήσουν, να μπουν στη μάχη, να κερδίσουν τις εντυπώσεις για το δικό μας προορισμό. Ευχαριστώ μέσα από αυτό το βήμα όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτό το πενθήμερο πρόγραμμα που πραγματικά ήταν γεμάτο από το πρωί μέχρι το βράδυ και αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να το στηρίξουν δεν θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε. Μέσα από την καρδιά μου λοιπόν τους ευχαριστώ πολύ γιατί διαφημίζοντας τις δικές τους επιχειρήσεις ουσιαστικά διαφημίζουν και προωθούν τον τόπο μας.